Η Ρουμανία δεν αποκλείει την αποστολή ενός συστήματος αεράμινας Patriot στην Ουκρανία, αλλά θα ζητήσει σοβαρά ανταλλάγματα διότι, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας, δεν θα αφήσει την αεράμινα της χώρας χωρίς οπλικά συστήματα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αυτό ανέφερε ο Ρουμανός πρόεδρος μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον την 3η 7 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, ο Ρουμανικός στρατός διαθέτει μία συστοιχεία Patriot στη χώρα, ωστόσο σύμφωνα με το Ιωάννης, οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν και μία ακόμη συστοιχεία η οποία είναι σχεδόν έτοιμη για λειτουργία. Με την σειρά του, ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τη Ρουμανία για την δέσμευσή της στην ασφάλεια στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και για την υποστήριξή της στους Ουκρανούς πρόσφυγες και την βοήθεια στη μεταφορά Ουκρανικών σιτηρών. Η Γερμανία κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την αεράμινα της Ουκρανίας, η οποία επόκειται σε μαζικούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία. Για το σκοπό αυτό, το Βερολίνο αποφάσισε να μεταφέρει και τρίτη συστοιχεία Patriot στο Κίεβο, ενώ και η Ισπανία συμφώνησε να προμηθεύσει στην Ουκρανία πυράβλους για αυτά τα συστήματα. Η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα 650 χιλιόμετρων με την Ουκρανία και θράψματα ρωσικών drones που επιτίθενται σε ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη έχουν επανειλημμένα φτάσει στο έδαφος της. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 8 Μαΐου τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να καταστρέφουν συστηματικά τις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στο Τσάσοβ Γιάρ αλλά και στις παρυφές της πόλης. Τα πιο μαζικά χτυπήματα των τελευταίων ημερών πραγματοποιήθηκαν σε θέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καλίνοβκα, στην Κλετσέευκα και στο Νόβι. Ο ρωσικός στρατός προχώρησε στο ανατολικό τμήμα της Κρασνοκορόβκα, ενώ χθες οι Ρώσοι εισήλθαν στο Σταραμαγιόρσκοε και απέκτησαν βάση. Επίσης, τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί πλήρως από την Νοβοαλεξάνδροβκα στην κατεύθυνση της Αυτίβκα. Εκθέσεις πληροφοριών υποστηρίζουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν είχαν εγκαταστήσει αμυντικές θέσεις επειδή δεν προλάβαιναν να τις κατασκευάσουν, έτσι αυτά υποχώρησαν ακόμη περισσότερο. Το καταληφθέν προγεφύρωμα από τις ρωσικές δυνάμεις θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για επιθετικές επιχειρήσεις και έλεγχο ολόκληρης της υπόλοιπης τοποθεσίας. Η ουσία είναι ότι η Δύση ενδιαφέρεται όπως όλα δείχνουν μόνο για την Οδυσσό, πόλη κλειδί στην Μαύρη Θάλασσα, ενώ η κατάσταση στο υπόλοιπο μέτωπο είναι από τραγική έως χαοτική και σύντομα θα έχουμε ρωσικές προελάσεις και σε άλλες περιοχές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.